και αυτό αυτές τις μέρες είχε άλλο κλίμα κάποτε, που μεταφέρονταν εικόνες εκεί από τη Σεντζελιζέ τηλεοφόρο, φωτισμένη και στο βάθος αυτή η υπέροχη αγορά χριστουγεννιάτικη, και φέτος όμως μεταφέρονται άλλες εικόνες. Και αυτά θα θέλουμε να συζητήσουμε τώρα λίγο, η εξέγερση των κίτρινων γυλαίκων, να δούμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει ζήσει πολλά χρόνια. Είναι ο κύριος Δημοσφαίνης Δαβέτας, καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι, αρθρογράφος κιόλας. Και ποιητής, κύριε Δαβέτα, έτσι. Καλό μεσημέρι. Καθόλου ποιητικά όλα αυτά τα βία περιστατικά που γίνονται εκεί στο Παρίσι. Όχι, γιατί υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι ποιητική, σωστά. Σωστά το λέτε. Δεν είναι καθόλου ρομαντική και η καθημερινότητα των ανθρώπων ή κάποιων από των ανθρώπων που έχουν εξεγερθεί. Τι είναι τα κίτρινα γυλαίκα, γιατί τα ακούνε. Τα κίτρινα γυλαίκα τα ακούει ο κόσμος. Και εσείς, επειδή έχετε γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, βλέπω εδώ. Τι είναι τα κίτρινα γυλαίκα, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν. Είναι νέοι, είναι μεγαλύτεροι, είναι μεσαίας, είναι μεσόκοποι, τι είναι. Είναι από όλα. Κοιτάξτε να δείτε. Ας ξεκινήσουμε έτσι από την ερώτηση, από την ουσία. Εάν είχαμε το Μάη του 68 μια εξέγερση που την παίρνω σαν ένα ιστορικό συμβολικό μέρος, μια εξέγερση που αφορούσε την αισθητική ολοκλήρωση των νέων. 50 χρόνια ακριβώς μετά, συγκλονιστικό. Ναι, μια πέτα. Την αισθητική ολοκλήρωση των νέων, την υπαρξιακή τους αγωνία για να ζήσουν. Εδώ έχουμε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Έχουμε το Μάη του 68 της μεσαίας τάξης. Η μεσαία τάξη έχει υποστεί τα πάντα τον τελευταίο καιρό, και ειδικά ξεκίνησε από τον Ολάντ όλη αυτή η ιστορία. Από την εποχή Ολάντ αρχίζει σιγά σιγά η αφαίρεση όλων των προνομίων λόγω της παγκοσμιοποίησης, και επί Μακρόν αυτό το πράγμα γίνεται στην ακρότερη μορφή του. Έχουν κοπεί τα επιδόματα, έχουν κοπεί τα μερίσματα, έχουν μειωθεί οι συντάξεις, αλλά αυτό σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά του Μακρόν. Προσέξτε, είναι πάνε μαζί αυτά. Γιατί δηλαδή, το λέτε, δηλαδή, τι είναι αυτό που πυροδότησε, γιατί βλέπω εδώ, εν τω μεταξύ αυτοί έχουν το 80% της συμπάθειας των Γάλλων. 77. 70, αυτό λέω, 70, ναι. Πολύ κοντά στο 80. Ναι. Και μάλιστα με βία περιστατικά καταστροφή κτηρίων που κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει. Παρόλα αυτά, έτσι, και τους έχουν χαλάσει την καθημερινότητα, τη χριστουγεννιάτικη, η αγορά έχει χαλάσει, μην γελιόμαστε. Εκεί είναι το, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μιλάμε για μεγάλη ζημιά. Μιλάμε για ζημιά, ναι. Πόση ζημιά λένε, νομίζω εκατομμύρια. Γύρω στα ένα δις υπολογίζεται, συγγνώμη. Κάποιοι λένε για ένα δις, δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό το νούμερο, αλλά πάντως. Πάντως είναι τεράστια ζημιά. Είναι τεράστια ζημιά. Ναι. Γιατί έχει πάει πίσω η αγορά. Κοιτάξτε, αυτό αν το συνδυάσετε με την τρομοκρατία, με τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει και το φόβο που κυριαρχεί ήδη από την τρομοκρατία, αυτά δημιουργούν ένα κοκτέιλ το οποίο είναι φοβερό, το οποίο είναι έτοιμο να εκραγεί ανά πάση στιγμή, και το οποίο άρχισε να δημιουργεί προβλήματα, εξεράγει εδώ και ένα μήνα. Δεν είναι δηλαδή ένα γεγονός αυτό της βενζίνης το οποίο ήταν η αιτία. Mm-hmm. Αυτό απλά πυροδότησε ένα φυτίλι. Ήταν η αφορμή, φόρησα καύσιμα, ναι, λέτε. Ναι. Εάν δείτε και χτες την ομιλία του κυρίου Μακρόν. Ποια είναι η γνώμη σας, αυτή ας πούμε έσβησε κάποιες φωτιές ή... Θα σας πω. Είναι παρότι δύο, καταρχήν έχουν προαναγγείλει τον τέταρτο γύρο, έτσι. Όχι, τον πέμπτο. Το πέμπτο. Για το Σάββατο. Δείτε. Δύο αλλαγές έχουμε στην ομιλία του. Πρώτα απ' όλα το ύφος. Το ύφος, δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε στη φόρμα, το ύφος άλλαξε τελείως. Ο περίφημος Δίας, όπως τον αποκαλούσαν, ο βασιλέας, ο μονάρχης Μακρόν, με αυτό το arrogant, το πολύ υπεροπτικό και ύφος αφιψηλού που είχε, ξαφνικά παρουσιάζεται με κατεβασμένα τα φτερά. Με πολύ σοβαρό ύφος, σαν να μιλούσε για μια εθνική κρίση, κατεβασμένα τα φτερά κυριολεκτικά, με ένα ύφος απολογητικό από την αρχή μέχρι το τέλος, εκτός από το ξεκίνημα όπου ήταν σκληρός και κλειστός σε σχέση με τις ζημιές, με τις καταστροφές. Τα έκτροπα και τη βία, εντάξει. Ναι, ναι. Σε όλα τα άλλα. Να τους πήγε ήταν... μπράβο σε αυτό. Βέβαια, συμφωνούμε απόλυτα. Και κανείς όλα τα άλλα... δηλαδή, δεν είναι πρόβλημα. Βέβαια, προφανώς. Αυτό δεν θα το χειροκροτήσει κανένας σοβαρός άνθρωπος που πιστεύει στη δημοκρατία και στους θεσμούς δημοκρατικούς. Αυτό είναι το ύφος του.
Μετά όμως, πέρα από το ύφος αυτό, γιατί πολλοί τον κατηγορούν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει, μπορεί εύκολα να αλλάζει το προσωπείο μόνο και μόνο για να κατακτήσει κάτι, έχουμε τα μέτρα τα συγκεκριμένα. Και εδώ μιλάμε ότι πήρε κάποια μέτρα. Για να είμαστε ειλικρινείς, πήρε κάποια μέτρα. Πρώτα απ' όλα αύξησε το κατώτατο μισθό, το σμίκ. Έδωσε αυξήσεις σε μια εποχή λιτότητας στην Ευρώπη, ας πούμε. Δεν είναι εποχή. 100 ευρώ. Σταμάτησε, ανέβαλε τις πληρωμές πάνω στη ΔΕΗ. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυξήσεις στη ΔΕΗ. Στο ηλεκτρικό κτλ. Επίσης στους συνταξιούχους, όσοι κερδίζουν κάτω από 2.000 δεν πληρώνουν παραπάνω φόρο όπως ήταν κανονικά να πληρώσουν. Επίσης, τώρα εκεί τα 2.000 τους θεωρούν χαμηλό συνταξιούχος, κύριε Δαβέτα. Βέβαια. Έτσι. Θεωρείτε, εδώ στη Γαλλία, όταν παίρνεις κάτω από 2.000. Αυτό λέω. Σε εσάς, εκεί στη Γαλλία θεωρούν. Για σκεφτείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Ποιοι θεωρούνται χαμηλό συνταξιούχοι. 400-500 ευρώ. Έχουμε 1,5 χιλιάρικο ψαλίδα εδώ πέρα σε αυτό. Ναι, βέβαια. Είναι. Ναι, η ουσία είναι ότι δεν τους ικανοποίησε ένα αίτημα το οποίο αυτοί φωνάζουν, το λεγόμενο ένφια, το οποίο φωνάζει όλος ο κόσμος για αυτό τον ένφια. Δηλαδή, αυτή η αύξηση του ένφια, ο φόρος της ακίνητης περιουσίας, η οποία έχει παραγίνει εδώ στη Γαλλία, σε σημείο εξωφρενικό. Που έχει και περίεργα, αυτό... έχει περίεργο καθεστώς ιδιοκτησία στη Γαλλία, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ναι, έχει περίεργο. Έχει διάφορο, δηλαδή, και έχει μία υπερφορολόγηση τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται η ισχυρότερη χώρα στη φορολογία. Στη φορολογία. Σε όλη την Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είχε κάποιο κοινωνικό κράτος πριν. Και αυτό το κοινωνικό κράτος το άρχισε να το ξυλώνει η παγκοσμιοποίηση, οι λεγόμενες αγορές. Ναι. Επί ο Λάντ δεν μπόρεσε να ξυλωθεί τελείως γιατί είχε κάποιες αντιστάσεις, ας το πούμε, ιδεολογικές ο Λάντ, αν και υποχώρησε στο 90%. Ο Μακρόν ήρθε χωρίς καμία ενοχή ιδεολογική να το ξυλώσει, δηλαδή να το αλλάξει. Και να κάνει αυτό που ονομάζουν όλες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες όμως τις χρειάζεται το κράτος, το γαλλικό, η γαλλική κοινωνία, για να γίνει ανταγωνιστική απέναντι στην Κίνα, απέναντι στη Γερμανία, απέναντι στη Ρωσία, απέναντι στην Αμερική, απέναντι σε όλο αυτό τη λογική της παγκοσμιοποίησης. Ναι, κατάλαβα. Αυτό δεν το δέχεται εύκολα. Από την άλλη όμως λέτε, κοιτάξτε, οι λαοί γενικώς δεν το δέχονται. Το θέμα είναι ποιος τους κινητοποιεί και πότε τους κινητοποιεί. Κανένας λαός δεν δέχεται να βιώνει δυστυχία, έτσι, ούτε ο δικός μας. Συμφωνούμε. Που έχει βιώσει μεγάλη δυστυχία. Αλλά εμπάσχοντα το πώς κινητοποιούνται είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ δεν υπάρχει κόμμα, κυρία Παπαδάκο. Όχι, αυτό θα ρωτούσα τώρα. Αφού όμως πρώτα σας κάνω την εξής ερώτηση. Πρώτον, ποιοι καλούν σε αυτές τις συγκεντρώσεις, ας πούμε χτες. Έγινε το Facebook. Προσέξτε, Facebook. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρετε πώς το ονομάζουν. Το ονομάζουν η άνοιξη της Γαλλίας εδώ. Μάλιστα. Όπως έλεγαμε, η άνοιξη των Αραβικών, η αραβική άνοιξη, το θεωρούν εδώ αυτή πέρα. Δεν έγινε όμως. Δεν έχει σημασία. Ξεκίνησε έτσι, ξεκίνησε. Αλλά στην πορεία δεν έγινε ποτέ. Κύριε Δαβέτα, πάμε σε ένα διαφημιστικό, γιατί είναι ραδιοφωνική μου υποχρέωση. Βεβαίως. Και αμέσως μετά θα σας ξαναβρω για να μου πείτε λίγο γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον πώς κινητοποιούνται οι άνθρωποι εκεί. Βεβαίως. Στον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, μιλάμε μαζί του, ο άνθρωπος ζει στο Παρίσι μόνιμα, δεν είναι, κύριε Δαβέτα, είναι καθηγητής καθηγητής της φιλοσοφίας της τέχνης, ποιητής και εικαστικός, και ζει, βιώνει λίγο ένα ξεσηκωμό που θυμίζει 50 χρόνια μετά εκείνο τον ξεσηκωμό του Μάη του 1968, που έγινε όμως από νεολαία, ενώ εδώ είναι πιο πολυσυλλεκτικός, έτσι δεν είναι, κύριε Δαβέτα, από πλευράς ηλικιών. Τα κίτρινα γυλαίκα είναι παντού. Γιατί, πώς επελέγει αυτό να φοράνε κίτρινα γυλαίκα, αυτό δεν το είπαμε. Να το πούμε στον κόσμο, έτσι. Γιατί... Βεβαίως, το κίτρινο γυλαίκο έχει να κάνει με τις φόρμες εργασίας. Και θέλω να δείξουν ότι είναι άνθρωποι της εργασίας. Άνθρωποι που προέρχονται από καθαρά αυτό που σας είπα πριν στην αρχή, στη μεσαία τάξη, δηλαδή είναι οι εργαζόμενοι, αυτοί οι οποίοι πραγματικά αποτελούν τον κορμό της Γαλλίας, δεν είναι παιδάκια, δεν είναι παιδιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα δείτε στον δρόμο, αυτοί ακόμη που συγκρούνται με την αστυνομία, είναι άνθρωποι που είναι 45, 50 χρονών, 55 χρονών, 60 χρονών, άλλοι φέρνουν τα παιδιά τους, η γυναίκα τους. Υπάρχει και η νέα γενιά όμως, εκπροσωπείται, γιατί είδαμε, ας πούμε, εκείνη τη φοβερή εικόνα με τους μαθητές που τους είχαν... Εκ των υστέρων.
Ναι, αυτό λέω. Προσαρτήθηκαν αυτοί. Δεν ήταν οι προστάριδες. Έχετε δίκιο. Δεν ήταν οι προστάριδες αυτοί. Ναι, ναι. Και κάτι άλλο, κύριε Παπαδάκου, ότι αυτή τη στιγμή προστέθηκαν στο κίνημα το οποίο δεν αναφέρεται στην Ελλάδα. Παρακολουθώ τον τύπο και έχει μεγάλη σημασία. Βρυξέλλες, έχουμε τα ίδια. Και τα πράσινα γυλαίκα. Προσέξτε. Τώρα έχουμε και τα πράσινα γυλαίκα. Ναι, δηλαδή... και γι' αυτό ήταν και το σχόλιο του Τραμπ, νομίζω. Έτσι, βέβαια. Γιατί νόμιζε ότι είναι μόνο για, για την οικολογία. Θα σου πω, τα έχουν μπερδέψει λίγο οι ξένοι ηγέτες, οι οποίοι ανακατεύονται σε μια κρίση. Δεν είναι και πολύ διεθνώς αποδεκτό όλο αυτό. Είδαμε δηλώσεις του Ερντογάν, δηλώσεις του Τραμπ κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ναι, κύριε Δαβέτα, πράγμα το οποίο είναι νομίζω και το κρίσιμο ζήτημα για τώρα, για το παρόν. Λοιπόν, είδαμε ότι, όπως είπατε και εσείς, κάτι έδωσε χτες ο Μακρόν, άλλαξε το ύφος του, αναφανδώνηκε τελείως, έχετε δίκιο, ήταν απολογητικός. Από την άλλη πλευρά όμως δεν φαίνεται να έπεισε, γιατί βέβαια ο κόσμος πολύ δύσκολα βγαίνει στον δρόμο, αλλά όταν βγει πολύ δύσκολα μαζεύεται και στο σπίτι του μετά. Αυτό είναι δηλαδή παγκόσμια αρχή, όποιος έχει κατέβει στον δρόμο, η προσπάθεια που πάει να γίνει τώρα είναι να μπορέσουν να μαζέψουν ό,τι μπορούν με βάση τα αιτήματα, δηλαδή να δώσουν ένα ξεκίνημα με βάση τα αιτήματα, και δεύτερον, αν μπορούν με τον Α ή Β τρόπο να ξεμπροστιάσουν αυτή την ομάδα την πιο σκληρή, ώστε το φαινόμενο της βίας, το οποίο μέχρι τώρα υπάρχει ανοχή απέναντι στο φαινόμενο της βίας, ανοχή παρότι το καταδικάζουν, κάπου το ανέχεται η μεγάλη πλειοψηφία, μάλλον το δικαιολογεί, σε αυτή τη στιγμή να πάψει να το δικαιολογεί, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι επαγγελματίες, αν θέλετε, οι επαγγελματίες αναρχικοί της βίας, αυτοί να απομονωθούν και έτσι να χαθεί το έρισμα το οποίο έχουν, το ψυχολογικό έρισμα απέναντι στον κόσμο, και τότε η αστυνομία να επέμβει πολύ πιο σκληρά και να τους διαλύσει, διότι η αστυνομία φοβάται, χτυπάει μεν, πολύ πιο αυστηρή. Και δείτε κάτι τώρα εδώ πέρα, πόσο πιο σκληρά, εδώ είδαμε παιδιά γονατισμένα εφήβους. Δηλαδή και άλλο θα είχαμε και κάνει ένα άλλο χειρότερο, γιατί έτσι και υπάρχει αυτό θέλουν να ανθρώπινη ζωή και, και αίμα στον δρόμο. Αυτό δεν τον σώζει, μην πω τώρα. Ναι, αυτό θέλουν να αποφύγουν. Θέλουν να αποφύγουν τις ανθρώπινες ζωές και ειδικά προς τα νέα παιδιά, διότι μετά θα γίνουν σύμβολα. Γι' αυτό και η αστυνομία είναι μεν πολύ πιο σκληρή, αλλά λειτουργεί προληπτικά αυτή τη φορά. Λειτουργήσε προληπτικά. Όταν συνέλαβε 500 ανθρώπους ήδη από το πρωί του Σαββάτου, πριν ακόμη καλά-καλά αρχίσει να ξεκινήσει αυτό, σημαίνει ότι στο τέλος είχε συλλάβει πάνω από 2.000, 2.000 και κάτι. Πάρα πολύ. Σημαίνει ρεκόρ. Ξέρω, και είναι εκεί ρεκόρ, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Όχι, πρώτη φορά υπάρχουν τόσο πολλές συλλήψεις. Εν τω μεταξύ είναι μια πόλη που έχει υποφέρει, όπως καλά θυμήσατε και το θέμα του του Μπατακλάν. Είχατε δύο, οι οποίοι ήταν η μία ήταν, τη είχαν αφήσει έργο τη Δεσποινίδος, δυστυχώς. Τη είχαν αφήσει έργο το πρωί τη Παρασκευή. Και εγώ έφυγα γιατί ήρθα στην Ελλάδα για κάτι, μια επίγουσα δουλειά. Και με ειδοποιούν. Θέλω να σα πω δηλαδή ότι υπάρχουν νοπά τα βιώματα, τα τραύματα στην Ελλάδα. Ναι, ήταν εκείνο το Νοέμβριο του 2015, έτσι για να θυμίσουμε. Ναι. Και που στήχησε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων, οι οποίοι έπιναν καφέ σε μια συναυλία. Τώρα, ας πούμε, γίνεται βέβαια από άλλη πλευρά ένας ξεσηκωμός είναι εδώ, που όπως λέτε έχει και τη συμπάθεια του κόσμου και σωστά το επισημαίνετε σε αυτό το άρθρο που διάβασα. Ναι. Εσείς τώρα, για να καταλήξουμε σε κάτι, βλέπετε κάποια λύση σε όλο αυτό? Δηλαδή, υπό ποιες προϋποθέσεις θα λήξει αυτή η βίαιη σύγκρουση, αν μη τι άλλο? Ναι, ναι, ναι. Η σύγκρουση, κοιτάξτε, ιδεολογική και κοινωνική δεν φαίνεται να λύγει? Όχι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η σύγκρουση στους δρόμους, ας πούμε. Βέβαια, η σύγκρουση ιδεολογική δεν θα λήξει όσο η παγκοσμιοποίηση με έναν πολύ γρήγορο και βίαιο τρόπο πάει να καταργήσει μια ιστορία ευρωπαϊκή η οποία είναι χτισμένη επί αιώνες στο θέμα της ταυτότητας και της ιστορίας. Η παγκοσμιοποίηση θέλει, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ανοιχτά σύνορα, το εμπόριο και οι αγορές είναι πρώτο θέμα και όλα τα άλλα έπονται. Αυτό η Ευρώπη ανθίσταται.
Άρα λοιπόν στόχος είναι η Ευρώπη να σπάσει αυτή την ενότητά της και να μπορέσει να αποδομηθεί σε επίπεδο πολιτισμού και ταυτότητας. Δύσκολα θα το πετύχουν. Τώρα αλλά αυτό αρχίσει... περί υποκινητών επίσης ήθελα να σας ρωτήσω και το ξέχασα. Λοιπόν, οι υποκινητές είναι από δύο πλευρές. Ναι. Καταρχήν οι υποκινητές είναι η μεγάλη μάζα, έτσι, η ανώνυμη μάζα. Εσείς δεν τους τοποθετείτε όμως... στο εξωτερικό όπως κάποιοι ναι, εκεί στη Γαλλία. Υπάρχουν όμως και δύο πόλοι οι οποίοι πάνε να εκμεταλλευτούν. Ο ένας πόλος, ο πολύ ισχυρός, είναι η παρέα της ριζοσπαστικής αριστεράς, η λεγόμενη αναρχική αριστερά, όπου είναι ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν και οι άλλοι, οι οποίοι υποκινούν ασταμάτητα αυτό το πράγμα. Και η άλλη πλευρά, αυτή που πάει να εκμεταλλευτεί, είναι η πλευρά της Λεπέν. Όμως, σας ξαναλέω, ο κύριος στόχος... μιλάω για αυτή τη θεωρία για το εξωτερικό, για τη Ρωσία, που είναι κάποιοι και αυτά. Υπάρχει αυτό, βέβαια. Η Ρωσία θα ήθελε πάρα πολύ η Ευρώπη υποκινούν να πάψει και τα επεισόδια, να έχει αυτή την βγάλει, ότι υποκινούν και τα επεισόδια, μα έχουν τέτοια δύναμη πια. Έχουν φτιάξει τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποκινούν τα επεισόδια στη Γαλλία. Τι να πω. Δεν θέλουν τη Βρετανία εντός... Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επομένως, πάει το κλίμα και πάει το έδαφος για όλους αυτούς οι οποίοι... Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι το θέμα. Βεβαίως. Όμως, για να απαντήσω στην ερώτησή σας πιο συγκεκριμένα, ναι, η λύση νικητής να υπάρχει και από τους δύο δεν υπάρχει περίπτωση άμεσα. Ξεκίνησε συμβιβασμοί, αμοιβαίοι. Ναι. Ήδη ο Μακρόν ξεκίνησε τους συμβιβασμούς. Οι Γάλλοι είναι ένα σπουδαίο ορθολογικό κράτος. Ένα κράτος που δημιούργησε και έφερε τον ορθολογισμό στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το ορθολογικό κράτος θα βρει τη λύση του εξής. Η άποψή μου είναι: θα αρχίσουν σιγά σιγά οι συμβιβασμοί και ο άμεσος στόχος είναι η αποδυνάμωση, η αποκλιμάκωση και κυρίως η αφαίρεση της βίας από αυτές τις αντιδράσεις. Δηλαδή η απομόνωση αυτών που θα φέρουν τη βία. Διότι αρχίζουν οι καταστηματάρχες και διαμαρτύρονται έντονα πια. Η δήμαρχος, η κυρία Ιντάλγκο, σήμερα και χτες έβγαλε μια διακήρυξη που λέει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αυτή η καταστροφή των ανθρώπων που εργάζονται είναι τεράστια ζημιά τους. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι σιγά σιγά ο κόσμος, όταν δει ότι ο Μακρόν, τον οποίο αντιπαθεί σφοδρότατα, περισσότερο και από τον Ολάντ, αρχίζει και δει ότι ο Μακρόν κατεβάζει λίγο και αλλάζει την εικόνα του και φεύγει από τον Όλυμπο και από τη μοναρχία και κατεβαίνει λίγο προς το λαό. Ακούγοντας λίγο το λαό, τότε θα στραφούν εναντίον αυτών των ακραίων στοιχείων και θα πούν φτάνει πια. Ναι. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων, δεν έχει άλλη πορεία. Ναι. Λέτε δηλαδή ότι θα βρεθεί μια λύση, όπως λέτε, λόγω του ορθολογισμού πρέπει να επικρατήσει. Βεβαίως. Γιατί καλή είναι και η επανάσταση, αλλά στο τέλος, κύριε Δαβέτα. Οι Γάλλοι είναι ορθολογιστές. Και ορθός λόγος το χρειάζεται ο μεσαίος άνθρωπος. Είναι καλό αυτό, θα κάνουμε μια φιλοσοφική συζήτηση. Α, τώρα να δούμε τα πρακτικά θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν,